Έχει βουλιάξει όλη η πόλη και δεν υπάρχουν πυροσβεστικά οχήματα για να μπορέσουν να κάνουν την απάντηση των υδάτων. Είναι βουλωμένα όλα και πλημμυρισμένα όλα τα υπόγεια. Οι πυροσβεστικοί πριν πόσες ώρες επικοινωνήσατε μαζί σας ή επικοινωνήσατε? Οι πυροσβεστικοί είναι από χτες βράδυ εδώ. Αλλά χρειάζονται πολύ περισσότερα οχήματα. Μου δώσανε ραντεβού για αύριο το πρωί. Ίσως αύριο το πρωί μπορέσουν για μένα να εξυπηρετήσουν. Το σπίτι έχει μπει λάσπη μέσα, έχει καταστραφεί το σπίτι και τα υπόγεια, όπως βλέπετε, για αυτή και τα υπόγεια είναι πλημμυρισμένα με νερό. Πόσα χρόνια είστε? Πόσα χρόνια είμαι εδώ? Δεν θα σου πω για μένα. Απλά η μάνα μου, επειδή είναι 82 χρόνων, δεν έχει δει τέτοιο πράγμα να έχει ξαναγίνει. Υπήρχαν πάλι τέτοιου είδους φυσικά φαινόμενα έντονα, αλλά όχι με αυτή την ένταση. Είναι πρωτόγνωρο αυτό που γίνεται. Και φανταστείτε ότι εμείς εδώ είμαστε σε παράλληλη τη Σκοροπούλη. Η μεγάλη ζημιά έχει γίνει ακριβώς από κάτω. Αυτή τη στιγμή εμείς εδώ είχαμε 1,5 μέτρο χτες. Ήτανε πρωτοφανές και εδώ, γι' αυτό βλέπετε και όλα αυτά τα αυτοκίνητα εδώ. Και τον μπλόκο που έχει, το βλέπετε αυτό το περίπτερο? Αυτό το περίπτερο ήρθε από την πλατεία, 200 μέτρα μακριά. Και ευτυχώς που μπλόκαρε μαζί με 4 αμάξια και δημιούργησε ένα φράγμα και έπεσε κάπως το επίπεδο εδώ στην Παπαθανασίου και γλιτώσαν. Σε αυτό το περίπτερο χρωστάμε δηλαδή ότι όλοι εδώ δεν πάθαμε μεγαλύτερη ζημιά. Οπότε να φανταστώ ότι πλημμυρικά δεν υπάρχουν. Τα αντιπλημμυρικά πρέπει να γίνουν εκτός πόλεως. Εδώ και σε αυτή την πόλη, όπως και σε όλες, ασχοληθήκαμε με πεζοδρομήσεις και μονοδρομήσεις. Πήγαμε να γίνουμε λοζάνη. Αλλά δεν το πετύχαμε στο τέλος, μας εκδικήθηκε η φύση και τα τεκτενόμενα που γίνανε. Εδώ θέλουμε έργα ουσίας, αλλά γίνονται έργα λεζάντας. Δεν φταίει η Δημαρχία σε αυτό. Δόθηκαν χρήματα, εκατομμύρια, για να μονοδρομηθούν οι μεγάλες οδικές αρτηρίες της πόλεως, να μονοδρομηθούν και να φαίνονται να είναι καλέσιτες και να εξοραίσουμε την πόλη εκ των έσω. Αλλά αντί να ψάξουμε να βρούμε την αιτία, που είναι τα ποτάμια που έρχονται εκτός πόλεως, αυτή τη στιγμή γευόμαστε τα συμπτώματα. Πρέπει να πολεμήσουμε την αιτία και αν δεν το κάνουμε, αυτό θα συνεχίσει του χρόνου ή μετά από 2 χρόνια. Ζητάτε δηλαδή ουσιαστικά ολοκληρωμένα αντιπλημμυρικά έργα και να ανοιχτούν κήτες στην έκταση που πρέπει να ανοιχτούν. Και όπως βλέπετε εδώ, όπως καταλάβαμε εμείς οι ντόπιοι από εδώ, υπάρχουν δύο ποτάμια. Το ένα ποτάμι ήρθε από το όρος Πατέρα, από την Αγία Σωτήρα, και το δεύτερο ποτάμι ήρθε από την Κιάφα που έχουμε εμείς ένα μέρος εδώ, από τα κοντινά βουνά δηλαδή. Αυτά τα δύο συγκλίνανε στην δυτική πλευρά της πόλεως και έγινε αυτό που βλέπετε. Δεν μπορούσε να εκτονωθεί το νερό πουθενά αλλού. Γι' αυτό ήταν μεγάλη ζημιά. Αυτή τη στιγμή συγκλίνανε δύο ρέματα.